Εμπρός ΑΕΤΕ, δικέφαλε. Καλό. Δεν ξέρω. Βασικά ξέρω. Απλά πάει πολύ παλιά. Ήμουν πάρα πολύ μικρός. Τις Κυριακές πηγαίναμε στη θεία με τη Φωτεινή, στον ξαδερφό μου το Σάκη και βλέπαμε Ταρζάν με τα ξαδέρφια του, τον Γιώργο και τον Θωμά. Και μια μέρα μας ρωτάει: Σάκη, τι ομάδα είστε? Και εγώ δεν ξέρω τι απάντησα. Δεν ξέρω τι είπα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Και μου λέει: Τι είναι αυτά, μου λέει. Θα είστε ΑΕΚ. Λέμε: Εντάξει, οκ, ΑΕΚ, γαμώ. Και από τότε είμαστε ΑΕΚ όλοι. Μία και μοναδική δεν ξαναπάει. Γενικώς είμαι πολύ φανατικός με το ποδόσφαιρο. Ήταν πριν από λίγα χρόνια που παίζαμε στο ΑΚΑ με την Bayern, που χάσαμε 2-0. Αυτό. Τώρα περιμένω πότε θα γίνει το καινούργιο κήπεδο για να ξαναπάω άλλη μια φορά, ξέρω εγώ, και μετά από 10 χρόνια πάλι. Λοιπόν, η μεγαλύτερη νίκη που είδα δεν ήταν ούτε από κοντά, ούτε τηλεόραση, ήταν το ράδιο, που δεν είδα, δεν άκουσα. Βασικά σκέφτηκα όταν με ρωτήσει αυτό το πράγμα και προσπαθούσα να το σκεφτώ κι εγώ. Λοιπόν, πρέπει να ήμουν γυμνάσιο. Το 90-87, κάτι το 88, και έπαιζε η ΑΕΚ με τη Δυναμό Δρέσδης. Ήταν το παιχνίδι αργά, τέλος πάντων. Είχα σχολείο την επόμενη, δεν ξέρω τι είχε γίνει, και βρέθηκα με ένα ραδιόφωνο. Και ένας φίλος μου, Φίλιππος, που καθόταν στην απέναντι. Πώς να λέει, το σπίτι μας ήταν απέναντι, τέλος πάντων, άκουγε και αυτό το παιχνίδι. Αλλά αυτός δεν ήταν ΑΕΚ, νομίζω ήταν γάβρος, νομίζω ήταν, τέλος πάντων. Και κάθε φορά που έπαιζε γκολ η Δυναμό Δρέσδης μου έκανε έξι στα αυτά κτλ. Και κάθε φορά που έβαζε γκολ η ΑΕΚ, σηκωνόμουν εγώ και πήγα στο παράθυρο και ήταν εγώ έτσι. Και θυμάμαι. Νομίζω νικήσαμε 5-2. Αυτό. Όχι, όπως είπε, παιδί μου, δεν είμαι εγώ του. Δεν είναι στη διασκέδαση με το να πάω στο γήπεδο. Εγώ πήγαινα στα τοπικά. Δηλαδή, επειδή γεννήθηκα στην Κυψέλη, αλλά μεγάλωσα στην Ηλιούπολη, είχα πάει 2-3 φορές και είχα δει Χαραβιακό και τέτοια. Που είναι πολύ ξύλο, δηλαδή. Αυτό είναι υπέροχο θέαμα. Και τώρα, όταν ήταν πιο μικρός ο γιος μας, ήταν 4-5, ξέρω εγώ, και επειδή τώρα μένουμε στην Κυψέλη, τον πήγαινα στην Αλεπότυπα πάνω και βλέπαμε αστρία εξ αρχείων. Εντάξει, μαδάρα. Αυτό είναι ποδόσφαιρο για μένα. Αν δεν ήμουν ΑΕΚ, τι ομάδα θα ήμουν. Δηλαδή και τώρα που είμαι ΑΕΚ, δεν έχει καμία διαφορά. Δεν ξέρω. Μ' αρέσουν αυτές τις ταλαιπωρημένες ομάδες. Δηλαδή Πανιόνιος, ξέρεις αυτά, τέτοια ΠΑΟΚ, Λάρισα, τέτοια ρε παιδί μου. Πολύ είμαστε. Ξέρεις, να έχει νόημα να παίξει, παιδί μου, να πεις ότι κέρδισε και κάνεις γουρό. Δεν ξέρω. Πολύ στεναχωρημένη είναι. Εντάξει. Όταν είχε έρθει ο Μπάγεβιτς, είδαμε λίγο την ανατολή του ηλίου. Και μόλις έφυγε ο Μπάγεβιτς, νύχτωσε για πάντα. Τέλος πάντων, ναι, όχι. Ξέρεις, αυτά είναι να έρχονται και να ξανάρχονται. Γιατί τώρα δεν πήραν πρωτάθλημα κάτι πρόσφατα. 4-5 χρόνια, 2 χρόνια. Και αυτό καλό δεν είναι. Εντάξει, τι άλλο θέλουμε κάθε χρόνο εμείς. Αφού αυτή την επιθυμία την έχει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα έρχεται για μας.